Είχαμε και μία άλλη περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκε στο γραφείο της Πάτρας από χωριό στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, όπου εκεί οι αστυνομικοί είδαν έναν ηλικιωμένο άνδρα να τους καταγγέλει ότι δέχθηκε απειλές και λεκτική βία, εξύβριση, από τον ίδιο του αδερφό. Έτσι λοιπόν υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία στον αδερφό του και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες των αστυνομικών ήταν σε πολύ έξαλλη κατάσταση ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος έκανε την καταγγελία, εξαπολύοντας και αυτός απειλές εναντίον του αδερφού του. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι και των δύο αδερφών και έκαναν έρευνα. Και τι βρήκαν εκεί? Βρήκαν δύο ολόκληρα οπλοστάσια τα οποία κατήχαν τα δύο αδέρφια. Μάλιστα, σκεφτείτε ότι ο ένας είχε ένα τυφέκιο, είχε τρία περίστροφα, τρεις κυνηγητικές καραμπίνες, 270 φυσίδια. Είχε επίσης ξυφολόγχη, ένα μαχαίρι τύπου ξυφολόγχη, το οποίο προφανώς προσαρμοζόταν σε κάποιο συλλογή από τα όπλα, και χειροπέδες. Ενώ και ο άλλος, και ο άλλος αδερφός, είχε τρία κυνηγητικά όπλα, αεροβόλο, πιστόλια και επίσης γύρω στα 200 φυσίγγια. Και οι δύο βέβαια συνελήφθησαν. Να σας πω ότι για αυτά δεν υπήρχαν για όλα άδειες, έτσι. Και συνελήφθησαν και οι δύο και οδηγούνται πλέον στον εισαγγελέα. Το καλό είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μπαράζ καταγγελιών πλέον σε αυτό το επίπεδο, ότι ο κόσμος πηγαίνει στην αστυνομία και καταγγέλει ακόμα και όταν κυρίως όταν πρόκειται για ενδοοικογενειακή βία, έτσι. Πλέον το ανοίγουν τα στόματα. Γιατί αυτό, ήταν το... αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα αυτό ήταν. Να ανοίξουν οι πόρτες και να ανοίξουν τα στόματα. Ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, όπως έχουμε με τα αδέρφια εδώ, σκεφτείτε τώρα ότι αν προχωρούσαν αυτοί οι δύο άνδρες να διαπληκτίζονται και να τσακώνονται με όλα αυτά τα όπλα τα οποία είχαν στα χέρια τους σε χωριό της Αχαΐας, το τονίζω αυτό, τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Πηγαίναμε για μάχη. Μακελιά θα γινόταν. Αν ξέφυγε η κατάσταση.